www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Έχει γίνει πολλή συζήτηση. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν βολεμένοι σε μια κατάσταση προστατευτικότητας. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει πράγματι να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες να ενισχύουν το συνεταιρισμό, να ενισχύουν κάθε συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός, αν θέλετε, η Ένωση Υλοποιητικών Συνεταιρισμών είναι η καρδιά του αγροτικού πληθυσμού στο νησί μας. Δεν πρέπει λοιπόν από τη μια να υποβαθμίσουμε το συνεταιρισμό και να χτυπάμε το συνεταιρισμό, αλλά και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, κύριε Σβανιά, πρέπει να αλλάξει αντίληψη. Το είχα πει και τότε και είχα γίνει και κακός με κάποιους τότε φίλους μου, παλιούς μου συντρόφους. Δεν μπορεί να λειτουργεί με χαρακτηριστικά και με λογικές δεκαετίες του 50 ή του 60. Με πελατειακό κράτος, με πελατειακή αντίληψη πραγμάτων, με όχι επιστημονικό τρόπο δηλαδή να διοικείται. Ο κύριος, για παράδειγμα, σήμερα Γενικός Διευθυντής της Ένωσης, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι πάρα πολύ καλός επιστήμον. Κάνει, κύριε Σβαρνιά, ένα υπέροχο εξαιρετικό κρασί. Τι δουλειά έχει με το μάρκετινγκ, να καταλάβω κι εγώ, πέστε μου, τι δουλειά, τι γνωρίζει ο ίδιος από προώθηση και διαφήμιση προϊόντων. Καμία σχέση. Δεν μπορεί λοιπόν να είσαι ένα γενικό διευθυντή ο οποίος δεν γνωρίζει πώς προωθείς, πώς ας πούμε προχωράς, πώς διαφημίζεις το κρασί σου. Αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος. Είχα προτείνει και παλιότερα λοιπόν, το λέω και τώρα με ευκαιρία της συζήτησης που κάνουμε ή που εξελίσσεται αυτή η συζήτηση. Ότι ο συνεταιρισμός πρέπει να σπάσει στα δύο. Να σπάσει δηλαδή στο κομμάτι που είναι η παραγωγή, τι προϊόν φτιάχνω και με ποιο τρόπο το φτιάχνω και πώς ακόμα το κάνω καλύτερο. Mm-hmm. Και το δεύτερο αφορά το πώς το προωθώ το κρασί, πώς το διαφημίζω, πώς το πουλάω. Οι δύο διαφορετικά και ξεχωριστά πράγματα. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να έχετε το βαποράκι, κύριε Σβαρνιά, και να γεμίζουν οι δεξαμενές δεν ξέρω με πόσους τόνους κρασί και να φεύγει, χωρίς να εμφιαλώνεται. Και χωρίς να εμφιαλώνεται μάλιστα με target group πελατών. Θέλω να κάνω πωλήσεις, για παράδειγμα, στο Κολωνάκι. Απευθύνομαι, για παράδειγμα, σε ένα άλλο επίπεδο πελατών που πάνε και τρώνε στα καλά εστιατόρια του Κολωνακίου. Εκεί πρέπει να έχω ένα άλλο μπουκάλι. Με μια άλλη συσκευασία, ενδεχομένως και με μια άλλη ποιότητα. Θέλω όμως να γεμίσω και τα μαγαζιά με κρασί, τη Σάμου, τη Ικαρία, των Φούρνων, τη Πάτμου, τα μικρά μαγαζιά, τα λαϊκά μαγαζιά. Ή και έχω το Σαμενάκι, το μικρό που έχω και σήμερα. Δηλαδή, θέλω να σας πω δηλαδή ότι ανάλογα και με το που απευθυνόμαστε κάθε φορά, θα πρέπει να έχουμε και το ανάλογο και την ανάλογη πολιτική. Nice. Να πηγαίνω στην Κίνα, να κάνω τόσο έξοδα σαν συνεταιρισμός, να φύγουν να πάνε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικογένειές τους, να κάνουν τουρισμό και να μην γίνεται καμία ουσιαστικά παραγγελία εκεί, επειδή ζήτησαν μικρά μπουκαλάκια και ο συνεταιρισμός αρνιόταν πεισματικά να τα βάλει σε μικρά μπουκαλάκια. Αυτό δεν είναι ευελιξία διοίκησης για να κάνεις πωλήσεις. Σας λέω λοιπόν κάποια μικρά παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοώ. Από εκεί και πέρα ο κύριος Παθεοφάνος, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι και ο ίδιος είναι περήφανος για την υπογραφή που έβαλε. Ήταν όμως υποχρεωμένος να το κάνει. Αν δεν το έκανε, θα είχε πρόβλημα με τον νόμο για παράβαση καθήκοντος. Ήταν υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Δεν είναι όμως κακός ο συνεταιρισμός να μπει και σε μια λογική ανταγωνισμού. Γιατί δηλαδή να μην μπει σε μια λογική ανταγωνισμού που σημαίνει ότι και ο ίδιος θα καλυτερεύσει ο ίδιος τη λειτουργία του και θα ίσως είναι και πιο αποτελεσματικός. Nice. Δεν είναι τυχαίο ότι δηλαδή στην παράσταση που πήγα να κάνω στην περιφερειακή ενότητα Σάμου ήταν 30 άνθρωποι από τους 3.000 παραγωγούς που υπάρχουν. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως σημαίνει ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί δεν εμπιστεύονται πια τη σημερινή διοίκηση? Ανεξάρτητα κομμάτων και ανεξάρτητα, ας πούμε, αν θέλετε, προσώπων. Θέλουν μια άλλη ένωση. Μια ένωση που θα μπορούν να παίρνουν τα χρήματά τους έγκαιρα, μια ένωση που θα μπορεί να εγγυηθεί και αύριο το ίδιο τους το εισόδημα και μια ένωση που θα θεργεύει, θα μεγαλώνει, θα μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.